Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στα τέλη του 1943, όταν τα στρατόπεδα θανάτου έκλεισαν, περίπου 150.000 Εβραίοι είχαν δολοφονηθεί στο Κούλουμχοφ Χέουμνο, 200.000 στο Σομπίμπουρ, 550.000 στο Μπέλζεκ και 750.000 στην Τρεμπλίνκα. Έτσι, οι Εβραίοι της Πολωνίας σκοτώθηκαν οι περισσότεροι στα λεγόμενα στρατόπεδα Ράινχαρντ. Το Auschwitz-Birkenau, το γιγάντιο στρατόπεδο εργασίας και μαζί κέντρο εξόντωσης, συνέχισε να λειτουργεί για άλλον έναν χρόνο. Από το Μάρτιο του 1942 ως το Νοέμβριο του 1944, πολύ περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί. Κυρίως Εβραίοι, όχι μόνο από την Πολωνία, αλλά και από την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ιταλία. Ο Κόρχερ συνόψισε τα συνολικά αποτελέσματα της τελικής λύσης στην προσωρινή έκθεση που ετοίμασε για τον Χίτλερ τον Απρίλιο του 1943. Συνολικά, ο ευρωπαϊκός εβραϊσμός πρέπει να έχει μειωθεί σχεδόν κατά το 1 δεύτερο από το 1933, δηλαδή μέσα στην πρώτη δεκαετία της ανάπτυξης του εθνικοσοσιαλισμού. Άλλο ένα μισό, δηλαδή το 1 τέταρτο του όλου εβραϊκού πληθυσμού του 1937, διέφυγε σε άλλες υπήρους. Στην πραγματικότητα, ο τελικός φόρος θανάτου ήταν αισθητά μεγαλύτερος, γιατί οι σκοτωμοί συνεχίστηκαν μέσα και έξω από τα στρατόπεδα ως το τέλος του πολέμου. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, 5 με 6 εκατομμύρια Εβραίοι είχαν φωνευθεί, σχεδόν η μισή από τα 11 εκατομμύρια που είχαν καταγραφεί στη διάσκεψη της Βάνζεε. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Πολωνία και η Ελλάδα, εξολοθρεύτηκε σχεδόν ολόκληρη η κοινότητα. Άλλες εθνοτικές ομάδες επίσης αποδεκατίστηκαν, συγκεκριμένα 200 έως 500.000 τσιγκάνοι. Πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν στο Μπέλζεκ και στο Μπίρκεναου. Σέρβοι, Πολωνοί, Ουκρανοί και Ρώσοι. Αλλά ο συστηματικός χαρακτήρας της τελικής λύσης τον καθιστά ιδιαίτερη περίπτωση. Σε σύγκριση με τις πρωτόγονες τεχνικές που χρησιμοποίησαν άλλοι ρέκτες της γενοκτονίας, όπως οι Κροάτες Ουστάσε, που κατέσφαξαν τουλάχιστον 334.000 Σέρβους στην Κροατία και στη Βοσνία, και οι Ρουμάνοι που έκαναν αιματηρά πογκρόμ στην Υπερδνηστερία ή Τρανσνιστρία, ονομάστηκε από τον Ιούλιο του 1941 ως τον Μάρτιο του 1944, στη διάρκεια δηλαδή της συνεργασίας Ρουμανίας-Γερμανίας εναντίον της ΕΣΔΑ, η περιοχή της Ουκρανίας, όλο εκεί γυρίζουν δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, συνέχεια εκεί, μεταξύ των ποταμών Μπουγκ στα σύνορα με τη σημερινή Μολδαβία και Δνίστερου, με πρωτεύουσα την Οδυσσό. Λοιπόν, στην Υπερδνηστερία, η Έντλοσούγκ απέδειξε την ανώτερη αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης γενοκτονίας, η οποία διευθυνόταν από μια σύγχρονη γραφειοκρατία με βιομηχανικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται να εικάσουμε τη συνενοχή όλων των Γερμανών για να δεχθούμε ότι η ευθύνη για αυτό το έγκλημα και η γνώση του απλωνόταν πολύ πέρα από τις τάξεις των SS. Ο υπουργός προπαγάνδας Γκέμπελς αναφέρθηκε σε μια καταχώρηση στο ημερολόγιο του στις 27 Μαρτίου του 1942 στην εξάλειψη των Εβραίων της Πολωνίας. Τον Μάιο, η επικεφαλής του τμήματος σιδηροδρόμων του Ράιχ συσκέπτονταν με τα SS σχετικά με τις μεταφορικές πλευρές της πλήρους εξόντωσης των Εβραίων. Ο στρατός, το ναυτικό και του Υπουργείου Εξωτερικών έπαιξαν ο καθένας το δικό του ρόλο. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μια ολιγομελής ομάδα ειδικών των SS δεν θα είχε καταφέρει να εκτοπίσει το 1 πέμπτο της πόλης, σχεδόν 50.000 ανθρώπους, χωρίς την ενεργό υποστήριξη της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης. Τι να κάνουμε. Οδηγίες ακολουθώ. Εντολές μάλλον, όχι οδηγίες, λάθος, δεν είναι σωστό. Εντολές ακολουθώ. Μην τις ακολουθείς. Μην τις ακολουθείς. Όσο για τους επιστήμονες, τους γιατρούς και τους ακαδημαϊκούς, να το.
αυτοί είχαν ολόψυχα παράσχει τις συμβουλές τους και είχαν συστρατευτεί εξ αρχής με ενθουσιασμό στο ναζιστικό φυλετικό πρόγραμμα. Οι ξένες κυβερνήσεις, στις οποίες έγιναν κρούσεις από τους Γερμανούς για υποστήριξη, αντέδρασαν ανάλογα με τις προβλέψεις τους για την νίκη της Γερμανίας, με τις τοπικές διαθέσεις απέναντι στους Εβραίους και με το κόστος ευκαιρίας της αντίστασης. Τις περισσότερες φορές ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμες προκειμένου για την παράδοση Εβραίων προσφύγων και άλλων μη πολιτών, αλλά συνήθως πιο απρόθυμες να επιτρέψουν την εκτόπιση των ίδιων τους των συμπολιτών. Μερικές κυβερνήσεις, κυρίως η γαλλική, η σλοβακική και η κροατική, ήταν τουλάχιστον εξίσου ένθερμα αντισημιτικές με τους Γερμανούς και ανταποκρίθηκαν με ζήλο στην ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε να απαλλαγούν από τον εβραϊκό τους πληθυσμό, μεταφέροντάς τον ανατολικά. Δεν πάνε να καούνε, λέει, κάηκαν. Στη Ρουμανία και αργότερα στην Ουγγαρία, όπου ακραία αντισημιτικά κινήματα πήραν για λίγο την εξουσία, οι αιματηρές συνέπειες σοκάρισαν ως και τους ίδιους τους Γερμανούς. Ακόμα και εκεί όπου οι ντόπιοι κολυσιέργησαν, όπως στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες γερμανικές αρχές συχνά κατάφερε να εκτοπίσει ένα υψηλό ποσοστό του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού. Σχεδόν κανείς δεν βοήθησε τους Εβραίους να διαφύγουν τόσο όσο οι Δανείοι. Παρόλο που οι Ιταλοί, για τους δικούς τους λόγους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν την τελική λύση στις περιοχές που έλεγχαν οι ίδιοι. Όσο για τις ουδέτερες Σουηδία και Ελβετία, οι πρόσφατες αποκαλύψεις δείχνουν ότι φρόντισαν να εκμεταλλευτούν τη ναζιστική φυλετική πολιτική προς δικό τους όφελος. Τώρα πάμε στο γέλιο. Η Βρετανική και η Αμερικανική κυβέρνηση από τη μεριά τους δεν έπασχαν από έλλειψη πληροφόρησης. Έλα, πέφτω από τα σύννεφα, ξέρανε. Ο Τσόρτσιλ λάβαινε, χάρη στο πρόγραμμα Ultra, αποκρυπτογραφήσεις των εκθέσεων των Einsatzgruppen από την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες έδιναν συνοπτικά τις συνολικές εκτελέσεις. Έλα, είχε και στατιστικά ο άνθρωπος, επιστημονική δουλειά. Τώρα περνάμε στην επιστήμη, λοιπόν, να τη επιστήμη. Πολλά άτομα, ανάμεσά τους και ο Γιάν Κάρσκι, ένας εξαιρετικά γενναίος Πολωνός απεσταλμένος, ήρθαν από την κατεχόμενη Ευρώπη και ενημέρωσαν το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, περιγράφοντας από πρώτο χέρι τα γκέτο, ακόμη και τα στρατόπεδα θανάτου. Εκτός όμως από κάποιες αόριστες δημόσιες προειδοποιήσεις προς τους Γερμανούς, λίγα πράγματα έγιναν και η ευκαιρία να βομβαρδιστούν τα στρατόπεδα αφέθηκε να παρέλθει. Το αν η αδράνεια αυτή οφειλόταν σε αντισημιτισμό, σε ανικανότητα να φανταστούν τι ακριβώς συνέβαινε εκεί ή απλά στο γεγονός ότι η τελική λύση δεν υπήρξε ποτέ κεντρικό μέλημα για την πολεμική προσπάθεια των συμμάχων, παραμένει αμφιλεγόμενο. Ποιον αντισημιτισμό, μωρέ, ποιος ασχολείται με αυτά. Λεφτά είναι το θέμα. Να καταστρέψει τη Γερμανία, να την κάνει υποχείριό του, να φτιάχνουν αυτοί χαζοί εκεί πέρα Mercedes και BMW και Audi και παπαριές και όπλα που δουλεύουν, που είναι υπάκουοι. Σκέψου να γίνουμε και εδώ έτσι. Φάνηκε ότι είμαστε υπάκουοι όμως. Φάνηκε. 75% του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα με υπουργό ναζιστή έγινε γιατρός και διάλεξε και τι σκεύασμα θα κάνει. Όχθε μου. Το αν η αδράνεια αυτή, είπαμε, οφειλόταν στον αντισημιτισμό, δεν ξέρουμε, παραμένει αμφιλεγόμενο. Η κοινή γνώμη μέσα στην κατεχόμενη Ευρώπη είναι επίσης δύσκολο να σταθμιστεί. Ο αντισημιτισμός ήταν φυσικά ένα φαινόμενο με ευρεία διάδοση σε όλη την Ήπειρο και με μακριά ιστορία. Σε ορισμένες δε περιοχές εξηγεί την αδιαφορία, ακόμα και τον ενθουσιασμό για τα δεινά των Εβραίων. Και πώς γίνεται και τώρα όμως, η μεγαλύτερη εταιρεία είναι εβραϊκή, η οποία έκλεισε συμβόλαιο με την κυβέρνηση του Ισραήλ να δοκιμαστεί εκεί πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί
Όλες δηλαδή οι κυβερνήσεις, αυτό εννοώ οι άνθρωποι αυτοί, όσοι είναι στην εξουσία, δεν τους ενδιαφέρει να καεί ο λαός τους ολόκληρος, να πεθάνει, να ψοφήσει κάτω σαν τα σκυλιά. Τώρα ο Πούτιν, που τα βάζει με τον ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, τους κακούς, ο καλός, ο ορθόδοξος, δέχεται να πεθάνουν πόσα εκατομμύρια νέα παιδιά. Μιλάμε για γενοκτονία τώρα. Να καίει. Γιατί, για να καταναλωθούν και άλλα τάγκ. Δεν προλαβαίνουν οι βιομηχανίες του να παράγουν τάγκ αυτή τη στιγμή. Δεν προλαβαίνουν. Έχουν λυσάξει, τα καίνε σαν τους τρελούς. Πώς ήταν όταν πήγανε στην Κορέα και για να καταναλωθούν τα αμερικάνικα τα τάγκ και αυτά τα πετούσαν στους γκρεμούς. Καταναλώθηκε και αυτό. Φτιάξτε κι άλλο. Κι άλλα λεφτά στην βιομηχανία όπλων. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και τώρα. Καίνε ό,τι βρούνε στις αποθήκες, τα σαπάκια όλα, για να παράξει κι άλλα. Να γίνει κι άλλη κατανάλωση. Ποιος χέστηκε τώρα εδώ και παπάρια αντισημιτισμός. Μη χέσω τώρα δηλαδή αντισημιτισμός. Έτσι είναι ο αντισημιτισμός. Πολλοί Εβραίοι ήταν στις υψηλότερες θέσεις. Δεν υπάρχουν αυτά. Ωχ, Θεέ μου. Ούτε πρέπει να ξεχνάμε πως η γενοκτονία προσφέρει πάντα θεαματικές ευκαιρίες για πλουτισμό. Εγκαταλείπονται εργοστάσια, μαγαζιά και ακίνητα, έπιπλα και ρούχα, με τις οποίες η κατοχική δύναμη μπορεί να εξαγοράσει την λαϊκή ευαρέσκεια. Μετά το 1940, ο Άιχμαν επεξέτεινε το βιενέζικο μοντέλο της αριοποίησης των εβραϊκών περιουσιών στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, ενώ μονάχα οι πράκτορες του Ρόζενμπεργκ λαϊλάτισαν στη Δυτική Ευρώπη το ισοδύναμο 674 τρένων οικοσκευής. Ιδεολόγοι αυτοί είναι ιδεολόγοι, ιδεολόγοι του ναζισμού, ναι, ιδεολόγοι, ναι. Πλιατσικολόγοι πήγαιναν και οι άλλοι άνθρωποι, οι έρημοι άνθρωποι είχαν την οικοσκευή τους πάνω στο τρένο, οι έρημοι που τους εκτοπίζανε και άλλοι πήγαιναν και κλέβανε. Είμαι αξιωματούχος. Α, δεν μπορώ. Θα χάσω τη δουλειά μου. Α, δεν γίνεται. Όχι. Δεν αντιδρώ. Υπακούω. Φάτη τώρα. 72 τρένα φορτωμένα χρυσάφι από τα δόντια των θυμάτων του Auschwitz στάλθηκαν στο Βερολίνο. Το λέει εδώ. 72 τρένα φορτωμένα χρυσάφι από τα δόντια των θυμάτων του Auschwitz στάλθηκαν στο Βερολίνο. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια κατέληξε σε γερμανικά σπίτια ή σε τραπεζικές θηρίδες της Ελβετίας. Αλλά ένα σημαντικό ποσό γέμισε τις τσέπες ασυνείδητων δοσιλόγων. Μπα, γιατί έγιναν ασυνείδητοι δοσίλογοι αυτοί? Μπα, κακοί δοσίλογοι. Όχι. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν ο δοσίλογος. Καταδοτών και πρακτόρων κάθε εθνικότητας. Ναι, αυτοί μας φταίνε τώρα. Οι δοσύλλογοι, οι καταδότες και οι πράκτορες της εθνικότητας. Παπάρια μας φταίνε αυτοί. Πρέπει ωστόσο να πούμε πως η επικρότηση της τελικής λύσης δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Η αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων που ζούσαν υπό τον έλεγχο των Ναζί στις φρικαλαιότητες της κατοχής ήταν να αποτραβιούνται σε έναν ιδιωτικό κόσμο και να προσπαθούν να αγνοούν τα πάντα όσα δεν τους αφορούσαν άμεσα, με τους παραδοσιακούς κανόνες της ηθικής να έχουν κατά τα φαινόμενα την αχτή στον αέρα. Η ασυνήθιστη ομότητα των Γερμανών απέναντι στους Εβραίους θορύβησε γενικότερα τους μη Εβραίους. Εκείνο που δεν μπορεί να μην τραβήξει την προσοχή μας είναι οι γερμανικές αντιδράσεις ή μάλλον η απουσία τους. Στο εσωτερικό του Ράιχ δεν υπήρξαν δημόσιες διαμαρτυρίες που να μπορούν να συγκριθούν με την οργή την οποία προκάλεσε η εκστρατεία ευθανασίας. Φαίνεται πως οι περισσότεροι Γερμανοί δέχτηκαν ότι οι Εβραίοι δεν αποτελούσαν πια μέρος της κοινότητάς τους. Συνηθισμένοι μεσήλικες αστυνομικοί συμμετείχαν στις μαζικές εκτελέσεις. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, δικηγόροι και γιατροί,
διοικούσαν τις Einsatzgruppen. Δεν το έκαναν από φόβο. Δεν έχει καταγραφεί καμιά περίπτωση όπου κάποιος που αρνήθηκε να πυροβολήσει εναντίον αθώων αμάχων τιμωρήθηκε με θάνατο. Τα γράμματα των φρουρών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και των εκτελεστών στα αποσπάσματα θανάτου μας αποκαλύπτουν αντίθετα τι ήταν ικανοί να κάνουν συνηθισμένοι άνθρωποι που ζούσαν στην Ευρώπη στα μέσα του 20ου αιώνα κάτω από την επίδραση μιας φωνικής ιδεολογίας. Ακόμα και στην καρδιά των σκοτωμών, προσωπικές μέρημνες σχετικά με φιλενάδες, γυναίκες ή παιδιά εξακολουθούσαν να τους απασχολούν.